Το Ιράν παρέδωσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις που εμπλέκονται στην πυρηνική συμφωνία του 2015 δύο προσχέδια για την άρση των κυρώσεων και τις πυρηνικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, καθώς οι διεθνείς δυνάμεις και η Τεχεράνη προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη συμφωνία. Τους παραδώσαμε δύο προτινόμενα προσχέδια. Βέβαια, πρέπει να ελέγξουν τα κείμενα που τους δώσαμε. Αν είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες, είμαστε στη Βιέννη για να συνεχίσουμε τις συνομιλίες, δήλωσε ο Αλί Μπαγκέρι στους δημοσιογράφους στη Βιέννη. Η ανακοίνωση έγινε κατά την τέταρτη ημέρα των έμεσων συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναφορά αμφωτέρων στη συμφωνία. Οι συνομιλίες επαναλήφθηκαν έπειτα από διάλειμμα 5 μηνών που προκάλεσε η εκλογή του σκληροπυρηνικού προέδρου του Ιράν, Εμπραχήμ Ραΐσι. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη περιόρισε το πυρηνικό πρόγραμμά της σε αντάλλαγμα για τη χαλάρωση οικονομικών κυρώσεων από τη ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Όμως, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εγκατέλειψε τη συμφωνία το 2018 και επανέφερε αυστηρές κυρώσεις στον ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να παραβιάσει πυρηνικά όρια στη συμφωνία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.